Τη Τετάρτη του μηνό Ιουλίου, μνήμη του Εναγεί Πατρό Σιμών Ανδρέα, Αρχιεπισκόπου Κρήτη. Ένα από του εξωχότερου και πλέον γνωστού ύμνου του Αγίου Ανδρέου Κρήτη είναι και ο Μέγα Κανόνας, τον οποίο συνέθεσε ο ίδιο. Γεννήθηκε στην Δαμασκό από γονεί Ευσεβή, νεότατο πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφιερώθηκε στο Θεό. Εκεί σπούδασε τόσο στη θύρα Σοφία, όσο και στα θεολογικά γράμματα. Αρχικά εκάρι μοναχός και γρήγορα ανέλαβε τα καθήκοντα του Πατριαρχικού Νοταρίου και Οικονόμου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Το πέρασμά του από τα Ιεροσόλυμα του έδωσε τον τίτλο του Ιεροσολυμίτου που τον συνόδευε σε όλη τη ζωή του. Γύρω στο 685 μετά Χριστόν έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Τοποθετήθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας, ενώ συγχρόνως του ανετέθη η φροντίδα δύο φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Γύρω στο 711 εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Από τον Άμβονα ο θείο Ιεράρχη φρόντιζε να κατευθύνει και να διδάσκει τον λαό και αγωνιζόταν να τον διαφυλάξει τόσο από τις κακοδοξίες των αιρέσεων, όσο και από τις επιθέσεις του πονηρού. Ο φλογερός ιεράρχης είχε αξιωθεί από τον Κύριο να θαυματουργεί. Έτσι έσωσε την Κρήτη από την επιδρομή άγριων πειρατών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας όμως, παράλληλα υπήρξε ένας θαυμάσιος εκκλησιαστικός ρήτορας. Εγκομίασε με ιερό πάθος την υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και άλλους Αγίους είχε το χάρισμα της ποιησής όπου και διέπρεψε περισσότερο. Το έργο που τον καθιέρωσε ως ποιητή και υμνογράφο είναι ο γνωστός Μέγας Κανόνας, ο οποίος ψάλεται την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γέροντας πλέον αναγκάστηκε να πάει στην βασιλεύουσα. Εκεί προείδε την κοίμησή του και επιστρέφοντας για την Κρήτη, ασθένησε μέσα στο πλοίο όταν το πλοίο βρισκόταν στα νυχτά της Ερεσού της Λέσβου, εκοιμήθηεν κυρίω το έτος 740 μετά Χριστόν και ετάφη στην Ερεσό.